Καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Για πέστε μας κύριε Σπίρτζη, σωστά το θέτει ο Χρήστος. Καταρχάς να ευχηθώ να μην επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ που αξιόπιστα κάθε φορά κάνει ο κύριος Τσιγούρης. Γιατί... θα επιβεβαιωθεί νομίζω. Δηλαδή σε ποιο μέρος, να μην φύγει. Πιάνουν οι ευχές στο ΣΥΡΙΖΑ κύριε Σπίρτζη, πιάνουν οι ευχές. Στο σκέφτος, τα ευχολόγια είναι και Χριστούγεννα ακόμα. Του να μην υπάρχουν αποχωρήσεις. Και νομίζω ότι αυτό που δεν έγινε στο συνέδριο που δεν έγινε. Τώρα δεν τα λέμε κι εσείς με το 1,5 πόδι έξω είσαστε. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Με ποια έννοια το λέω. Εσείς έχετε πει άλλα πράγματα από την αρχή, ξεκάθαρα τα έχετε πει, έχει δίκιο ο Χρήστος αυτό που περιγράφει. Αλλά είσαστε αποστασιοποιημένος από όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Είμαι αποστασιοποιημένος. Και δεν είστε μόνο εσείς. Εσείς είστε πολύ γνωστό πρόσωπο. Ναι, με κεντρικό ρόλο. Είναι και πολλοί άλλοι. Δεν συμφωνούσα με τη διαδικασία, η οποία δεν είναι, ξέρετε, κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό το αποθετικό πράγμα σε ένα κόμμα, μετά σου κομματικά κτλ. Στη σχέση με, με την κοινωνία και τους πολίτες που μας στηρίζουν. Είναι ουσία. Όταν υπάρχουν διαφωνίες μέσα σε ένα κόμμα, οφείλουμε να κάνουμε πολιτικές διαδικασίες προκειμένου το πρώτο που πρέπει να επιχειρηθεί είναι να καταγραφούν, να γίνει μια συζήτηση, να γίνει προσπάθεια σύνθεσης και σε αυτό ο προοδευτικός κόσμος και η αριστερά έχει παράδοση. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει και ένα ψυχικό χάσμα. Πέραν του πολιτικού χάσματος που περιέγραψε πολύ εύγλωτα ο Χρήστος, υπάρχει και ένα ψυχικό χάσμα. Το ψυχικό χάσμα. Που δεν γεφυρώνεται όπως φαίνεται. Ναι, το ψυχικό χάσμα δημιουργήθηκε γιατί πήγαμε σε μια απολύτικη διαδικασία που πήρε οπαδικά χαρακτηριστικά από τη βάση μέχρι την κορφή. Και δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Επενδύει. Αυτό ήταν ευθύνη του Κασελάκη. Ή ήταν ευθύνη των πιο ψημένων πολιτικά προσώπων. Αυτό ήταν ευθύνη όσων στήριξαν και επέλεξαν και από τις δύο μεριές, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, το να πάμε άρον-άρον στο να εκλέξουμε ένα πρόεδρο μετά από μια διπλή στρατηγική ήττα. Δεν οδήγησε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη διαδικασία όμως έτσι. Δηλαδή σηκώθηκε και έφυγε και άφησε το κόμμα χωρίς αρχηγό. Ακούστε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια επιλογή, αναλαμβάνοντας τις δικές του ευθύνες. Μάλλον πρέπει να απολογηθούν όσοι δεν έκαναν το ίδιο και μετήχαν όλα αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν εγγυητής μένοντας αρχηγός μέχρι ένα συνέδριο. Άρα θα έπρεπε να κάνουν τι συνόμψεις. Τι θα πρέπει να κάνουν. Να λάβουν την ευθύνη με ποιο τρόπο. Τι να κάνουν αυτοί που δεν αναλάβουν. Να παραιτηθούν και να εκλέξει κεντρική επιτροπή νέο όργανο. Είναι προφανές τι θέλουν να κάνουν. Λάκης Λαζόπουλος. Το να φύγει ο Τσακαλώτος δεν λέγεται διάσπαση. Λέγεται έφυγε μια σταγόνα από το ποτήρι το νερό. Θα μείνει, λέει, στο χώρο τη ιστορία. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για τον Ευκλήδη, για μένα, για οποιονδήποτε. Έτσι. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε μια κοινή πορεία. Τι θέλω να πω. Πολλοί άνθρωποι. Έχετε κοινή πορεία. Έχουμε... Θα επηρεάσει το ΣΥΡΙΖΑ δομικά η αποχώρηση ή θα είναι στο τέλος της μέρας ένα επώδυνο αλλά ξεκαθάρισμα το οποίο θα αφήσει το κόμμα να προχωρήσει παρακάτω με καθαρές θέσεις, με πράγματα τα οποία θα το οδηγήσουν στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι τα κόμματα δεν πρέπει να προχωράνε στη λογική του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Είναι άλλοι οργανισμοί, είναι πολιτικοί οργανισμοί και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και άλλα κόμματα του δημοκρατικού κόσμου και οι διαφωνίες και οι βαθιές διαφωνίες όταν οδήγησαν σε ρήξη, δεν οδήγησαν σε νικηφόρα πορεία. Εδώ αυτό που έχουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε είναι μια άθλια κυβερνητική πολιτική απέναντι στην κοινωνία. Είναι τα προβλήματα που έχει ο κόσμος. Ναι. Κάθε πολιτικά, συγγνώμη, αναφερθήκατε στο ψυχικό χάσμα. Ωραία, ναι. Ας αφήσουμε αλλά... Εδώ υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Δύο ερωτήσεις. Υπάρχει σημείο πολιτικής επαφής. Λέτε ότι θα πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια. Ένα, υπάρχει σημείο πολιτικής επαφής. Και δεύτερον, εσείς έχετε καταλάβει ποια είναι η πολιτική που θέλει να ακολουθήσει ο κ. Κασελάκης, τι πολιτική θέλει να κάνει, που θέλει να πάει. Έχω ξαναπεί ότι το Στέφανο του Κασελάκη δεν τον ξέρουμε πολιτικά. Για να τον γνωρίζαμε, θα έπρεπε να προηγηθεί μια πολιτική διαδικασία που θα καταθέσουμε όλοι τις απόψεις μας. Και αυτό μένει να γίνει στο συνέδριο. Για τον... Επομένως, νομίζω ότι άρα που οι όποιες αποχωρήσεις... Πολιτικά, και αυτή πολιτικά και αν δεν ξέρετε, η διαφωνία επί ποιού είναι. Αυτή είναι και η έκκληση μου. Ναι. Είναι ότι όταν γίνονται διασπάσεις, υγιείς διασπάσεις, γιατί υπάρχουν και υγιείς διασπάσεις, αυτές γίνονται στο πλαίσιο μιας πολιτικής διαδικασίας όπως είναι το συνέδριο. Όχι τώρα λέτε. Βέβαια.
Έχουν καταγραφεί δηλαδή τόσο αυτές σημαντικές διαφωνίες. Εγώ το σέβομαι και τα ακούω αυτό που λέτε. Έχω ακούσει και άλλους ανθρώπους να λένε κατεβάστε τους όνους, ηρεμία κτλ. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τα μοντέλα στους διαγωνισμούς ομορφιάς που λένε εύχομαι παγκόσμια ειρήνη. Συγγνώμη μου το λέω έτσι, δεν θέλω να το χειραίσω. Ήταν μια ταινία που δείξατε πρόσφατα. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή. Όχι, δεν είναι έτσι. Πώς να το πω, είναι λίγο, δεν είναι λίγο τοπικό αυτό μετά τα όσα έχουν υποθεί. Για να δούμε. Εδώ μιλάμε για. Πώς να το περιγράψω, ρε παιδί μου. Φραστική σύραξη είναι αυτό. Γάζα. Ναι. Πολιτική Γάζα είναι. Άρα ήταν ουτοπικό. Έτσι και να δούμε την ιστορία. Όποτε είχε νικηφόρα πορεία προοδευτικός, δημοκρατικός κόσμος ή αριστερά, ήταν ουτοπία στη μεταπολίτευση που τόσο διαφορετικά ρεύματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς συνασπίστηκαν στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν ουτοπία η δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ που επίσης πάρα πολύ διαφορετικά ρεύματα και εκφράσεις συγκεντρώθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Απλά το πρόταγμα σε εκείνες εποχές ήταν πολιτικό. Ήταν οι ανάγκες της κοινωνίας, ήταν το να υπάρχει μια εναλλακτική. Τώρα τι είναι, τι βάζει, το εγώ του βάζει ο καθένας μπροστά τώρα. Τι νομίζω, βάζει. Ναι. Νομίζω ότι δεν βάζει το εμείς, βάζει το εγώ. Και αυτό συμβαίνει γιατί η διαδικασία που. Ναι, αλλά αυτά είναι μόνο οι διαφωνούντες. Δηλαδή φταίει μόνο η ομπρέλα. Όχι, όχι, δεν λέω ότι φταίει μόνο η ομπρέλα. Η ηγεσία, η ηγετική ομάδα. Όχι, φταίει και η ηγετική ομάδα. Προφανώς φταίει η ηγετική ομάδα. Να ρωτήσω κάτι. Πολιτικά η μορφή στον κύριο Κασελάκη είναι ότι θέλει να πάει το κόμμα κάπου αλλού, όχι αριστερά. Μια άλλη πολιτική, σωστά. Εκεί όμως ο κ. Κασελάκης πλαισιώνεται από ένα αριθμό προσώπων τα οποία έχουν στο ΣΥΡΙΖΑ ιστορία. Ο κ. Πολάκης, ο κ. Παπάς. Πού θέλω να πάνε το κόμμα. Δηλαδή, ο κ. Πολάκης να πάει, ο κ. Παπάς να πάνε το κόμμα. Διάβασα το κείμενο της ομπρέλας των 1.300 συντρόφων και συντρόφων. Αυτό που είδα δηλαδή, είναι αντικρουόμενο σε σχέση με τα όσα στήριξαν μέχρι τώρα. Δηλαδή, καταγγέλνουν παραδείγματος χάρη το καταστατικό που ψηφίστηκε στο προηγούμενο συνέδριο. Ναι, αν δεν το πιστεύεις αυτό. Και έχει τόσο κάθε τη διαφωνία. Διαφώνησαν. Ναι, όχι άλλο. Αλλά δεν έφυγαν τότε. Ναι, αποχωρεί το προηγούμενο συνέδριο. Διαφώνησαν με τον τρόπο εκλογής από τη βάση. Και ο Γιώργος Σταγασάκης. Ναι, αλλά συμμετείχαν. Μάλιστα. Να πάμε και στον Δημήτρη λίγο. Ότι... Έλα, Δημήτρη. Κοίταξε τώρα, εγώ μπερδεύομαι λίγο. Πρώτον, γιατί είμαι σκέτος, όπως λέω, για να με ακούει και ο κόσμος, μην μπερδεύεται. Δεύτερον, είμαι εγώ δημοσιογράφος, άρα δεν πάω να κάνω αντιποίηση αρχής, πολιτικής αρχής. Ναι. Τρίτον, έχω ξαναπεί δημόσια. Νομίζω τον είχα προλάβει ως αναλυτής τον κύριο Σπίρτζη, προτού μιλήσει πολιτικά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το έλεγα πριν τις εκλογές, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκτός πραγματικότητας που επερχόταν ραγδαία. Το έχεις πει και εδώ το έχεις πει. Πρώτο ζήτημα. Λέω ένα απλό παράδειγμα για να το θυμίσω τώρα και ως προς τα πολιτικά επίδικα. Τι κυβέρνηση είχαμε στη χώρα? Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επί Τσίπρα, ταλαντευόταν επικοινωνιακά και πολιτικά λέγοντας από ακροδεξιά, σκληρή δεξιά, δεξιά. Να. Ενώ ήταν προφανές ότι έχουμε κυβέρνηση κεντροδεξιάς. Με ελλείμματα, με βαριές ευθύνες και άλλα πολλά. Μην το ξαναδείτε. Δεν έχει σημασία, καταλαβαίνουμε. Δομικό πολιτικό ερώτημα και προβληματική απάντηση που έδινε επί ηγεσίας του Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, δεν κατάλαβε τίποτα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Δεν λέω να πενταχτεί κανένας, εγώ θα το συνεχίσω. Περισσότερο ανάλυση κάνω παρά αντιπαράθεση με κανέναν. Με αγωνία τα λέω αυτά, γιατί είμαι για τις διαδρομές της αριστεράς. Δεν κρύφτηκα ποτέ, αλλά δεν μπερδεύω τη διοντολογία μου ως επαγγελματίας. Λέω λοιπόν, μετά την ήττα του 19, καμία σοβαρή συζήτηση. Έγινε ένα συνέδριο μαζικό. Το είπε ο κύριος Σπίρτζης. Όποιος είχε δομικά ζητήματα που θεωρούσε ότι οδηγούν σε προβλήματα, ας το σκεφτόταν καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, λέω, τότε ένωνε η προοπτική και πάλι τη νίκη. Κακά τα ψέματα τώρα. Κακά τα ψέματα. Η προοπτική, λέω εγώ, δεν λέω κυβερνησιμότητα κάνει. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι παλεύεται το πράγμα. Εγώ έλεγα δεν παλεύεται. Έτσι καταλάβαινα. Μάλλον με δικαίωσαν οι εξελίξεις. Μπορεί να είχα πέσει έξω. Mm-hmm. Ουδής γνωρίζει την αλήθεια μόνος του. Και μακριά από μένα. Άρα είχε δομικό θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ επί πολλά χρόνια. Τι κόμμα ακριβώς είναι, σε ποια πραγματικότητα παλεύει, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και εκεί προβλήματα. Τα είχα πει και στο συνέδριο. Αλλά το ζήτημα είναι. Εντάξει, δικαιούται. Ο καθένας έχει μια άλλη ανάλυση. Να. Πάμε τώρα. Έχουμε την τραγωδία στη Μέση Ανατολή. Γιατί έχει κάνει σοβαρή συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τη μια έλεγε ότι ο Μητσοτάκης δεν πάει στη Μέση Ανατολή. Όταν πάει στη Μέση Ανατολή, ο Μητσοτάκης λέει δεν είδε τον Παλαιστίνιο. Βλέπει τον Παλαιστίνιο, βρίσκεται. Μην το πάω τώρα έτσι. Πάω να το κάνω χαμηλό. Άρα, λες... Έχει δομικό πολιτικό πρόβλημα. Να. Και ενώ είναι κόμμα πολιτικής ενότητας,
δείχνει πολιτικό παλιμπεδισμό εδώ απλά, και μετά την ίδια. Από τη στιγμή, από τη στιγμή που, που, που τον έφερε το μνημόνιο στην εξουσία, το κύμα αυτό τον έφερε. Δεν έχει σχέση το μνημόνιο. Όχι, μισό. Μην κάνουμε συνέχεια την ίδια ιστορία τώρα, εντάξει. Σε αυτό που λες πάνω, πολιτικά. Απέξε πολιτική υπόσταση, θέσει προτάσει. Είχε πολιτική υπόσταση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι? Έκανε άλλη με τον Τσίπρα στο χώρο τον προοδευτικό και καλά έκανε. Πάμε στα σημερινά. Πάμε στα σημερινά, πάμε στα σημερινά, λοιπόν. Στα σημερινά. Τώρα το ρεπορταζιακό. Είπα, εδώ κυριαρχείται από ένα στοιχείο πολιτικού παλιμπεδισμού. Ποιο είναι αυτό? Ένα το είχε πει σωστά ο κύριος Πίρτζης. Εγώ δεν κρύβομαι με κανένα. Που λέω ότι συμφωνώ, που διαφωνώ και κρινόμαστε όλοι δημοσιογραφικά, πολιτικά κτλ. Έπρεπε να έχει κάνει συνέδριο. Έπρεπε να έχει συνέδριο. Αυτό που είπε ο Χρήστος, ο Τσιγουρίες. Θα μου πεις, πολλά συντάγματα παραβιάζουν τις χώρες. Έχει αλλάξει πολιτική ρητορική. Εδώ λοιπόν τώρα. Έχει αλλάξει πολιτική ρητορική, πολιτικό περιεχόμενο. Πολιτεύτηκε γιατί πολιτεύτηκε με τα ίδια από το 2012. Δεν έχει αλλάξει. Αυτός έχει το αλλάξει σε πολλά, όχι όπως έπρεπε. Αλλά άστο τώρα, μην τα πιάσουμε όλα μαζί. Δεν έχω ούτε πάμε, τώρα, πάμε στο σημερινό. Το σημερινό λοιπόν. Όταν κορυφαία και σοβαρά στελέχη, κοινοβουλευτικά και μη κοινοβουλευτικά, που έχουν σημασία τα λέω και τα δύο, συνεδριάζουν 6 ώρες θες και το ερώτημα είναι θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή ή δεν θα πάμε. Είναι προβληματική κατάσταση, ακραία. Δεν λέω τι αντιθέσεων. Είναι δυνατόν να συζητάνε αν θα πάνε. Δεν κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα, η προφανής λογική λέει ότι ενώ επίκειται ένα συνέδριο, παρότι έπρεπε να έχει γίνει πριν, πήγαινε στο συνέδριο, θα πει ο Σπίτζης τα δικά του, θα πει ο Στούμπος τις ανοησίες του, θα πει ο Καλαρίτης τα δικά του και μια πλειοψηφία θα αποφασίσει. Και αν είναι κόμμα πολιτικής ενότητας, ή θα μείνουν μαζί ή θα πούνε είναι αδύνατη η συμβίωση του Στούμπου με το Σπίτζη. Φεύγει ο Στούμπος. Πάντως, να πάντως, το καταλάβω. Πάντως, άρα γιατί το κάνει τώρα. Και πάντως, Δημήτρη, ξέρετε, τώρα γιατί το πάντως, Δημήτρη, μερικοί δεν έχουν την πραγματικότητα της δημοκρατίας μέσα τους, να συνοηθούμε. Πάντως, Δημήτρη, να λες ριζοσπαστική αίσθηση να το τελειώσω αυτό. Αλλά δημοκρατία γίνανε εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Με το λάθος τρόπο. Με το λάθος τρόπο. Με προβληματικό καταστατικό. Με προβληματικό καταστατικό. Μα είναι ξένοι, άμα έγινε άμα με δημοκρατική συμμετοχή. Δύο κόμματα, αυτό τον κόσμο, ποιος τον ρωτάει σήμερα. Έλα, Χρήστο. Τον ρωτάει ο Κασελάκης. Όχι. Τον ρωτάνε οι υπόλοιποι. Έλα, Χρήστο. Ένα από τα θέματα σε σχέση με το συνέδριο που είχαν βάλει όσοι τώρα τάσσονται ανεπίσημα ή επίσημα υπέρ της αποχώρησης ήταν η ιστορία των διαγραφών. Δηλαδή αυτή η παραγγελία, ας το πω, διαγραφών, έτσι όπως ήρθε δημόσια μέσω Facebook, τους έδωσε την εντύπωση, λένε, να, ότι υπήρχε προεδρική επιδίωξη ή επιδίωξη της προεδρικής ομάδας να φτάσει στο συνέδριο χωρίς εκείνους που διαφωνούν. Έχοντας διαγράψει... Χρήστο, μου επιτρέπεις. Η συντριπτική πλειοψηφία της απερχόμενης ηγεσίας, το είπε ο κύριος Σπίτζης πριν, τι έλεγε? Πάμε στην εκλογή Προέδρου όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μερικοί λέγανε μάλιστα μέσα στον Ιούλιο. Να τελειώσει πριν τη ΔΕΘ. Λες και πάμε, ξαφνικά τον Ιούλιο θα βγάζαμε το Θεό. Άστο αυτό. Είπα το καταστατικό, το είπε ο κύριος Σπίτζης. Πάμε παρακάτω. Γίνανε δημοκρατικές εκλογές. Παλιά σου κινηματογράφος τι έλεγε, το έχω πει για να το λέω, να το χαμηλώσω και λίγο. Μετά την απομάκρυνση του Ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Εξελέγει ο κύριος Κασελάκης. Βέβαια, εξελέγει. Υποτιμήθηκε από τους αντιπάλους του. Υποτιμήθηκε. Το ίδιο βράδυ ο κύριος Τσακαλώτος που λέει τώρα διάφορα, χαιρέτησε την νίκη του κύριου Κασελάκη. Όχι. Εμένα με εξέπληξε, γιατί είναι και Εγγλέζος στην αγωγή και στη διαπαιδαγώγηση και λέει και άλλα πολλά. Εγώ θα περίμενα να έχει την άνεση και να πει καλή δουλειά κύριε Πρόεδρε. Θα δούμε τη δουλειά που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα πάω στο συνέδριο και αποφασίζω. Άρα τώρα τι είναι. Παλιμπεδισμός είναι τώρα, λέω αυτό. Εγώ λέω παλιμπεδισμό, να σου πω γιατί. Πρέπει να το συνεχίσω κιόλα. Να πάρω τα θεσμικά όργανα τώρα. Έγινε πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης. Το παρατράβηξε στην επικοινωνία με το που εξελέγει αυτό το πριν. Γιατί έπαιξε στα πρωινά. Κάποιοι του είπαν στην Αμερική και όχι μόνο στην Αμερική, δεν το λέω σκοπτικά, το λέω σοβαρά. Γύρισε από την Αμερική πιο σοβαρός. Σωστό είναι. Σοβαρή. Σωστό είναι. Πήγε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Ευρώπη προχθές. Αν εξαιρέσει τη συνέντευξη για το Σιμίτη στη μέση του δρόμου. Θα πω και γι' αυτό. Αυτό το προσπίσω τον εξέθεσε. Κατά τα λοιπά, εγώ δεν έχω να πω. Εγώ λέω σαν πολίτη τη χώρα, έτσι. Κάνει αύριο εσύ μια εκδήλωση. Για το Μακαρίτη, το μεγάλο Καραμαλή. Είτε εγώ διαφωνούσα, δεν ψήφισα ποτέ Καραμαλή, ούτε τον εθνάρχη που λέγαμε. Λοιπόν, και είναι ο Σπίτζης αρχηγός κόμματος. Γιατί να μην πάει? Δύο κουβέντες, δεν ήταν πρωθυπουργός τόσα χρόνια. Έκανε κάτι για τη χώρα, κάτι άλλο έκανε στραβά. Είναι κανείς αλάνθαστος? Η αλάνθαστη είναι γεμάτα τα νεκροταφεία. Συμφωνείτε, κύριε Σπίτζης, με τη δήλωση αυτή? Και το χειρότερο να πω, το επικοινωνιακό. Δεν είναι προφανές ότι το διαχειρίστηκε και λάθος στο πάω, δεν πάω, πάω, δεν πάω. Μπορούσε από τότε που τον προσκαλέσανε να πει. Δεν πάω. Δεν πάω.
Το να κάνεις μπρος πίσω σε αυτά, άσε μετά πώς το δικαιολογείς, ακόμα χειρότερο. Να πω και μια τελευταία κουβέντα. Όλοι αυτοί που σήμερα ταλαντεύονται τι δηλώσεις θα κάνουν και τα λοιπά, λέω το εξής. Να ξανασκεφτούν τι κάνουν. Και ο κύριος Κασελάκης, το λέω ως έκκληση πολίτη, και ο καθένας θα κριθεί, έχει την ευκαιρία αύριο να κάνει μια προεδρική εμφάνιση πολιτικής ενότητας, παραμερίζοντας τα προσωρινά ή βαθιά πάθη και να προσπαθήσει για τον μπρος. Αλλιώς θα έχει αυτό την ευθύνη. Γιατί εγώ είδα τα κεντρικά στελέχη, π.χ. η κυρία Τζακ να λέει χωρίς δισταγμός διαγραφές. Το παρατραβήξαν κάποιοι, το παρατραβήξαν. Υπάρχει μια εξήγηση και νομίζω ας το επιβεβαιώσει ο κ. Σπίρτης. Γιατί δεν αποδέχω το αποτέλεσμα. Διότι δεν αποδέχτηκαν ο τρόπος που έγινε τόσο κεραυνοβόλος που δεν έχουν αφομοιώσει, δεν έχουν αποδεχτεί την παρουσία του κ. Κασελάκη ως μέρος της διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό δεν πήρε κάποιος εσωκομματικά τρόπια. Θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Γιατί. Για πέστε μας για να κλείσουμε, κ. Σπίρτη. Θα σας πω γιατί. Γιατί... Τώρα αποδέχονται ως κανονικότητα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη. Όχι όσον αφορά τη διαδικασία. Ναι. Έχει δίκιο όπως το λέει. Γιατί η διαδικασία την αφήσει. Όπως έγινε. Δεν το έχουν αφομοιώσει. Δεν το έχουν αποδεχτεί. Πιστεύω ότι όλο αυτό έγινε πρώτον γιατί κάποιοι είχαν προεξοφλήσει ποιος ή για την ακριβία ποια θα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ευνηδιάστηκαν. Αλλά τα είπε ο κ. Τούμπος πριν. Στη δημοκρατία, όταν γίνονται εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν αποφασιστεί δημοκρατικά και η συμμετοχή, για να τα λέμε κιόλα, δεν ήταν η αναμενόμενη. Ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Ήταν, ναι. Έτσι. Δεν μπορεί την άλλη μέρα, ακόμη κι εγώ που δεν συμμετείχα στην εκλογική διαδικασία. Και το είχατε πει δημοσίως. Και το είχα πει δημοσίως. Τι γίνεται να μην αναγνωρίσεις ένα δημοκρατικό αποτέλεσμα. Αν υπάρχουν δομικές πολιτικές ιδεολογίες, θα κάνουμε. Επειδή πρέπει να κλείσουμε. Οφείλαμε να καλύψουμε κάτι που έλειπε στο ΣΥΡΙΖΑ και που δεν έγινε το 19-23 με ευθύνη όλων. Κατά τη γνώμη μου και στο προηγούμενο συνέδριο. Οι διαφορετικές, αν θέλετε, οπτικές ή ομάδες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ όφιλαν να βρουν και άλλη συνεκτική ουσία εκτός από τον Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρα. Ερώτηση. Συμφωνείτε με τη δήλωσή του για το Σιμίτι του κ. Κασελάκη? Κοιτάξτε, πολλά μπορεί να πει κανείς. Νομίζω ότι το να τοποθετηθεί κάποιος για τα πραγμένα του παρελθόντος, είτε αφορά ένα πρωθυπουργό, είτε αφορά μια περίοδο, δεν είναι κακό άμα εκφράσει την άποψή του. Απλά θεωρώ ότι στη φάση που περνάμε τώρα, δεν πρέπει να προβάλλουμε, αν θέλετε, ζητήματα που διαιρούν περαιτέρω το δημοκρατικό κόσμο. Χώρος για νέο κόμμα υπάρχει? Θα υπάρχει αν οι ηγεσίες των κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων συλλογικότητων που υπάρχουν στον δημοκρατικό κόσμο δεν φανούν αντάξει των προβλημάτων και του πώς θα αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, τελευταία κουμπέντα για τα Τέμπη, παιδιά. Κάτι, ναι. Για το θέμα της δημοκρατίας και συνέχεια, δεν έχουμε τις εκλογές. Το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε την κυρία Χτσόγλου, τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Τσακαλώτο, τον κύριο Τζουμάκα, εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Πού ρωτήθηκε από οποιονδήποτε για οποιοδήποτε θέμα, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα το συνέδριο. Ακόμα και για τα τώρα. Δηλαδή, εγώ που ξέρω, ας πούμε, ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, πού το πάει ο Σπίρτζης, τι προτείνει εκτός από τις δηλώσεις που κάνει. Εσείς είστε πρόσωπο το οποίο έχετε σχέση με την πρόταση για τα Τέμπη. Με όσο πιο σύντομα μπορείτε. Ναι. Συμφωνείτε να γίνει εξεταστική ή προανακριτική? Συμφωνώ να γίνει προανακριτική. Προανακριτική και να αφορά και εσάς? Ναι, βεβαίως. Και νομίζω εγώ δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Και δεν το λέω γι' αυτό. Θεωρώ ότι οφείλουμε όσοι υπηρετούμε σε δημόσιες θέσεις, το έχω πει, να είμαστε σε θέση να ελεγχθούμε στη συνέχεια, να ελεγχθούν τα πραγμένα μας και αν έχουμε πιθανές ευθύνες και αυτές. Σαφές. Συμφωνώ να γίνει προανακριτική. Προανακριτική, ούτε καν εξεταστική, προανακριτική λέτε. Για όλη την 717. Ένα. Δεύτερο, να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η διάταξη του Χάρη του Καστανίδη, δηλαδή να υπάρχει τριμελής επιτροπή ανώτατων δικαστικών που θα εισηγηθεί στην Επιτροπή της Βουλής, για να μην έχουμε το συνήθι καυγά και μικρό. Πάντως να γίνει να όλα αυτά χρονικό να χρονικό περιθώριο τελικά. Από πότε, από το 2010. Και τρίτον, από τότε που ξεκίνησε αυτή η σύμβαση, για την 717 μιλάμε. Και τρίτον, γιατί δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό και πρέπει να χτίσουμε και μια νέα σχέση εμπιστοσύνης του πολιτικού κόσμου με την ελληνική κοινωνία. Οφείλει όποιος καταθέσει
πρόταση για προανακλητική που εγώ συμφωνώ, να καταθέσει και τροποποίηση για να μην υπάρχει παραγραφή. Όσον αφορά τα πιθανά αδικήματα, αν παραδείγματος χάρη εντοπιστούν πλημεληματικά αδικήματα, έτσι, να. Στη δική μου πορεία προς έχουν παραγραφεί. Είναι πενταετία, έχει παραγραφεί. Άρα λέτε να πάψει είναι... και η παραγραφή. Εντάξει, καθαρό, προανακριτική. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Να θυμίσω ότι ο Χρήστος Σιγουρής αποκάλυψε. Αυτές είναι οι διαθέσεις, αυτές είναι οι αποφάσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιου και τι είδους παρέμβαση θα μπορούσε λίγο να διαφοροποιήσει τα πράγματα. Γιατί όπως και εσείς είπατε και όπως φαίνεται από τις δημόσιες τοποθετήσεις, είναι και το ψυχολογικό χάσμα που μοιάζει αγεφύρωτο μεταξύ των δύο πλευρών. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να καλύψει. Η πολιτική δεν πρέπει να καθορίζεται από την προσωρινή ιστορία των συναισθημάτων, αλλά από σχέδια και αποφάσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ, παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Πρέπει να παρέμβει ή όχι? Όχι, δεν πρέπει να παρέμβει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.